καλό μεσημέρι, Λετά. Ναι, Κώστα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κλείνουμε πάλι με την Κρίνια. Όχι, αλλά ξέρεις τι, όταν είχαμε επικοινωνήσει λοιπόν για να δούμε τι θα πούμε σήμερα για την εκπομπή, μου είχες εκφράσει τον προβληματισμό σου, επειδή είναι το συνέδριο, αν θα προλάβουμε βεβαίως να τα πούμε αυτά που πρέπει, που υπάρχουν στο ρεπορτάζ, από το δικό σου ρεπορτάζ. Να, όπως το είδες, καταφέραμε να τα συντήξουμε και τελικά να μπορέσουμε να σε έχουμε εδώ παρούσα στην εκπομπή. Κώστα, αποτυπώνουμε αυτή τη στιγμή μία πλευρά της οικονομίας, δηλαδή εστιάζουμε σήμερα σε αυτό που είχαμε πει και χθες αναφορικά με τους πολίτες, την ακρίβεια, το κόστος ζωής στα νοικοκυριά, αλλά και ό,τι έχει να κάνει και με την απασχόληση, αλλά και με ληξιπρόθεσμα χρέη, διότι υπάρχει βέβαια και η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία και εύλογα και στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής που βρίσκεται σε εξέλιξη και μας είπε και προηγουμένως, μας έδωσε και τη σύνδεση του ο συνάδελφος Ανέστης Ντόκας, τουλάχιστον πάντοτε από τον τομέα της ναυτιλίας. Όμως γυρνώντας στην καθημερινότητα, εστιάζουμε λοιπόν στα εξής, ότι δυστυχώς τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά της οικονομικής δυνατότητας των οικοκυριών δεν είναι καθόλου ευχάριστα, είναι δυσίωνα. Έχει πλέον, αποδεικνύεται πλέον από παντού με όλους τους τρόπους, από όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πως έχει παγιωθεί το κόστος ζωής προς τα πάνω, πολύ πολύ υψηλά, και δυστυχώς δυσκολεύονται αρκετά τα ελληνικά νοικοκυριά να ανταποκριθούν στην κάλυψη των βιωτικών τους αναγκών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται πως δώσε μου ένα δευτερόλεπτο, ναι, ναι, απλώς, Λέτα μου. Διαβάζω εδώ αυτή τη στιγμή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι η ανακοίνωση της ελληνικής ακτοφυλακής, του λιμεναρχείου, του λιμενικού σώματος δηλαδή, ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο στην, ναι, Πύλο, επιβεβαιωμένα πλέον είναι 78. Είναι πραγματικά ασύλληπτου του μεγέθους αυτή η τραγωδία. Το Greek Coast Guard, το λιμενικό, η ακτοφυλακή, όπως λένε στην διεθνή ορολογία, 78 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβεβαιωμένα έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό το δυστύχημα, το ναυτικό δυστύχημα, και δυστυχώς δεν είναι ο τελικός απολογισμός αυτός. Λοιπόν, συγγνώμη, Λέτα, για την διακοπή, αλλά ήμουν υποχρεωμένος να το αναφέρω. Ναι, βεβαίως, δεν το συζητώ. Παρακολουθούμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αυτό το ναυάγιο, και οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες, ανθρώπινες ζωές, και είναι και σε εξέλιξη η όλη επιχείρηση, οπότε περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και τι στοιχεία, τα ακριβή στοιχεία που θα υπάρξουν στο τέλος όταν ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Να γυρίσουμε όμως λοιπόν σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως αναφορικά με την οικονομική δυσπραγία και το κόστος ζωής. Δυστυχώς το 1 τέταρτο του μηνιαίου εισοδήματος των οικοκυριών φαίνεται πως πρέπει να διοχετεύεται για την κάλυψη των ειδών διατροφής, του σούπερ μάρκετ, πηγαίνει δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά τροφίμων. Είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με μια διετία πριν. Και βέβαια από τα δεδομένα φαίνεται πως η ακρίβεια χτυπάει περισσότερο τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, που έχουν ακριβώς που έχουν πολύ χαμηλές αμοιβές και πρέπει να διαθέσουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών για τη διαβίωσή του, για στο να ζήσουν, στο να τραφούν. Εκτός και αν αποφασίσουν, όπως λένε οι αναλυτές, να περικόψουν, που έχει ήδη ξεκινήσει και αυτό, να περικόψουν τα είδη ανάγκης. Αυτή είναι η εικόνα που παγιώνεται με βάση και τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού, με βάση και τα τελευταία στοιχεία της ακρίβειας. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι τα μέτρα που εμφανίζονται στο τραπέζι ως λύση? Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, διότι δεν έχει ξεκαθαριστεί και η πολιτική που θα ακολουθηθεί σε αυτό το μέτωπο. Γι' αυτό και βγαίνει ξανά στην επιφάνεια η διάθεση του περίφημου Market Pass ως μία λύση επούλωσης, προσωρινής επούλωσης των τραυμάτων που έχει προκαλέσει στα εισοδήματα του νοικοκυριού αυτό το κίνημα ακρίβειας που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Και είναι προσωρινή, διότι σίγουρα δεν μπορεί να δώσει μακροπρόθεσμη λύση, και επίσης εθίζει και την κοινωνία και την οικονομία σε μια τακτική, σε μια επιδοματική πολιτική που δεν είναι ούτε αποτελεσματική, αλλά ούτε και λύση
απόδοσης για μια σύγχρονη, σε σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Από την άλλη, έχει ανοίξει και η συζήτηση επίσης για τη μείωση του ΦΠΑ, τουλάχιστον στα ίδια τροφής. Δεν ξέρουμε πού, πότε θα καταλήξουν όλα αυτά τα σχέδια και αυτές οι συζητήσεις. Σίγουρα, βέβαια, μετά τις εκλογές, εάν και εφόσον υπάρξει συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα που θα αναλάβει και θα πάρει αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. Τώρα, δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι αν αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία, δηλαδή η οικονομική δυσπραγία δεν αποτυπώνεται μόνο στη δυσκολία κάλυψης του καλαθιού από το σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία που φτάνουν περίπου, ξεπερνάνε μάλλον τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ αναφερόμαστε και σε φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και βέβαια η αποτύπωση που έρχεται από τους καταναλωτές, οι οποίοι λένε ότι δυστυχώς φέτος οι Έλληνες τουλάχιστον δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτό που ονομάζεται τουριστικό κεφάλαιο. Δεν πρόκειται να αποτελέσουν βασικό ποσοστό των τουριστών πελατών στα ελληνικά νησιά ή σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Άρα αυτοί οι προορισμοί έχουν να περιμένουν και να προσδοκούν τα όποια ωφέλη έρθουν από τις υπόλοιπες χώρες, από το εξωτερικό. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο τα μηνύματα, δηλαδή ως προς την αισιόδοξη πλευρά. Κρατάμε, δηλαδή υπάρχει ένας δισταγμός. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθούν τα αρνητικά σενάρια, αλλά αντίθετα να υπάρξει αύξηση των επισκεπτών τουριστών στη χώρα μας στις επόμενες εβδομάδες. Και βέβαια να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την απασχόληση, ότι ως αντίβαρο σε αυτό, αντίθετα σε όλα αυτά που περιγράψαμε μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ, υπάρχει ένα θετικό μήνυμα στις προσδοκίες απασχόλησης. Είναι ανωδικές οι προσδοκίες. Βέβαια όμως όχι στους μεγάλους και παραδοσιακούς κλάδους που είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι κατασκευές αλλά και τα χρηματοοικονομικά. Εκεί η εικόνα δεν είναι τόσο καλή και εδώ να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες η εικόνα είναι λίγο πιο ενθαρρυντική στην απασχόληση, ωστόσο κλειδί για να υπάρξει ανάπτυξη και θετική εξέλιξη είναι οι αμοιβές. Έτσι αυτή είναι η αλυσίδα συνολικά και υπό αυτές τις συνθήκες μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην οικονομία και βέβαια παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις επιχειρηματικές εξελίξεις, δηλαδή την εξέλιξη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είναι ένας πολύ και κρίσιμος σημαντικός παράγοντας στην οικονομία και μας ενδιαφέρει όλους άμεσα. Και βεβαίως από ό,τι γνωρίζω θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως και πιο αναλυτικά αύριο, ιδιαίτερα για την επιχειρηματικότητα και τις κινήσεις οι οποίες γίνονται σε αυτόν τον κλάδο. Λέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μετέφερες στους τηλεθεατές της Ναυτεμπορικής. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.